Γεια σας φίλοι μου, ήρθε η στιγμή να απαντήσουμε στο ερώτημα της ημέρας. Το σημερινό ερώτημα έχει ως εξής. Ποιο είναι το περιεχόμενο της αγάπης προς τους εχθρούς? Αγαπημένοι μου φίλοι, αν αγαπάμε πραγματικά τους εχθρούς μας όπως θέλει ο Θεός, τότε δεν αισθανόμαστε αντιπάθεια και δεν τρέφουμε μνησικακία για αυτούς, αλλά τους βλέπουμε σαν αδελφούς μας, που πλάστηκαν σύμφωνα με την εικόνα του Θεού και εξαγοράστηκαν από τον Ιησού Χριστό σαν ανθρώπους για τους οποίους, όπως και για μας, προορίστηκε από τον Κύριο η αιώνια μακαριότητα. Τους τιμάμε και τους σεβόμαστε. Τους συμπονάμε και τους συμπαραστεκόμαστε στη δυστυχία ή την αρρώστια τους. Τους συγχωρούμε ολόψυχα για τις αδικίες που μας έκαναν και προσευχόμαστε εγκάρδια για τη διόρθωση και την επιστροφή τους στο Θεό. Μια τέτοια αγάπη είναι γνώρισμα των αληθινών χριστιανών. Ο Κύριος δεν είπε μόνο να αγαπάτε τους εχθρούς σας, αλλά και συμπλήρωσε να δίνετε ευχές σε αυτούς που σας δίνουν κατάρες, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν, να προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Διαβάζουμε στο Ματθαίο 5,44. Και έτσι ο Θεός που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του, όπως διαβάζουμε στο Λουκά στο 6,35. Φίλοι μου, περιμένω καθημερινά τα νέα ερωτήματά σας. Έχω όλη την καλή διάθεση να τα απαντήσω. Να είστε καλά. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, κάντε like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας για να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι νέες ειδοποιήσεις. Να είστε καλά. Καλό βράδυ!